Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός ο Γιώργος εξακολουθεί να λέει ο Μιχαλάκης. Εκεί γύρω στα 30-35 όταν έλεγε Μιχαλάκης, έλεγα καλά ο αδελφός. Μπήκαμε 20 χρονών, γίναμε 35. Τώρα βαδίζουμε κοντά στα 50, είμαι 46 χρονών, πάλι Μιχαλάκης λέει. Αλλά τώρα μ' αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Δόξα στο Θεό. Τότε δεν φοράγαμε γυαλιά, τώρα φοράμε γυαλιά για να δούμε και να διαβάσουμε, αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το σώμα, το ξέρουμε αυτό, είναι και το πνεύμα που καλείται να ανανεώνεται κάθε μέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και αγωνιζόμαστε στην προσευχή, αγωνιζόμαστε με το λαό του Θεού, παρόλο που η φθορά μπορεί να μπαίνει μέσα στο σώμα μας, να ανανεώνουμε το πνεύμα μας και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να σταθούμε σε αυτά τα οποία έρχονται ως πνευματικοί άνθρωποι και να αγωνιστούμε με τα όπλα τα οποία είναι δυνατά σαν σύνθεο να γκρεμίσουν κάθε ύψωμα το οποίο υψώνεται εμπροστέν μας και μπαίνει εμπόδιο για να προχωρήσουμε και να τελειώσουμε. Αλληλούια! Θέλουμε να τελειώσουμε, αδελφοί, αμήν! Θέλουμε να φτάσουμε στον ουρανό, Κύριε, εσύ το γνωρίζεις. Στη σελίδα γι' αυτό θα αγωνιστούμε με όλα τα μέσα, με τη χάρη του Θεού, για να μπορέσουμε να φτάσουμε. Στη σελίδα 219, να διαβάσουμε από το Ιώτα κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, το Ιώτα κεφάλαιο Ιησού του Ναβί, στη σελίδα 219. «Και ως οίκουσε Αδονισεδέκ, ο βασιλιάς του της Ιερουσαλήμ, ότι ο Ιησούς εκυρίευσε τη γη και ελεξολόθρευσαν αυτοί, ότι καθώς έκαμεν εις την Ιεριχώ και εις τον βασιλέα αυτής, ούτως έκαμε εις τη γη και εις τον βασιλέα αυτής, και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαμαν ειρήνη μετά του Ισραήλ και έμενον μεταξύ αυτών, εφοβήθησαν σφόδρα. Διότι το πόλις μεγάλη Γαβαών, ως μία των βασιλικών πόλεων, και διότι το μεγαλύτερα της γη και πάντες οι άντρες αυτής δυνατοί. Για τούτο απέστειλεν Αδονισεδέκ, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, προς τον Οάμ, βασιλέα της Χεβρών, και προς τον Πυράμ, βασιλέα της Ιαρμούθ, και προς τον Ιαφά, βασιλέα της Λαχής, και προς τον Δεβίρ, βασιλέα της Εγλών, λέγον, «Ανάβητε προς εμέ και βοηθήσατε εμέ, δια να πατάξουμε τη Γαβαών, διότι έκαμεν ειρήνη μετά του Ιησού και μετά των Ιών Ισραήλ. Και συνταχθέτες οι πέντε βασιλείες των Αμοραίων, ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, ο βασιλεύς της Χεβρών, ο βασιλεύς της Ιαρμούθ, ο βασιλεύς της Λαχής, ο βασιλεύς της Ελγών, ανέβησαν αυτοί και πάντα τα στρατεύματα αυτών και στρατοπέδευσαν έμπροσθεν της Γαβαών και πολέμουν εναντίον αυτής. Και οι Γαβαωνίτες απέστειλαν προς τον Ιησού εις το στρατόπεδο εις Γάλγαλα, λέγοντες, «Μην αποσύρεις τη χείρα σου από τον δούλον σου. Ανάβα προς ημάς ταχαίως και σώσον ημάς και βοήθησον ημάς, διότι συνήχθησαν εναντίον ημών πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων, οι κατοικούντες στην ορεινή. Κανέβει ο Ιησούς από Γαλγάλων αυτός και πάσο λαός ο πολεμιστής μετ' αυτού και πάντες οι δυνατοί ενισχύει. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, μη φοβηθείς αυτούς, διότι παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου. Δεν θέλει σταθεί εμπροστέ σου ουδείς εξ αυτών. Ήλθε λοιπόν επ' αυτούς ο Ιησούς εξέφνης αναβάς από Γαλγάλων διό όλη της νυχτός και κατατρόπωσε αυτούς ο Κύριος έμπροσθεν του Ισραήλ και επάταξε αυτούς εν σφαγή μεγάλη εν Γαβαών και καταδίωξαν αυτούς εις την οδό την ανιβαίνουσα προς Βεθ Ορών και κατέκοπταν αυτούς ως Αζικά και ως Μακιδά. Και ενώ φεύγοντας από έμπροσθεν του Ισραήλ ήσανε την κατάβαση της Βεθ Ορών, ο Κύριος έριψε εκ του ουρανού κατά αυτών λίθους μεγάλους ως Αζικά και απέθανον. Περισσότερο ήταν οι αποθανόντες εκ των λίχνων της Χαλάζης, παρόσους οι Ισραήλ κατέκοψαν εν μαχαίρα. Τότε ελάλησε ο Ιησούς προς τον Κύριο, καθήν ημέραν ο Κύριος παρέδωκε τους Αμοραίους έμπροσθεν των Ιών Ισραήλ και είπε ενώπιον του Ισραήλ, στήθη ήλιε επί τη Γαβαών και εσύ σελήνη επί τη Φάραγγα Εαλών. Και ο ήλιος εστάνθη και η σελήνη έμεινε, εωσού ο λαός εκδικήθη τους εχθρούς αυτού. Μπαίνει τούτο γεγραμμένο το βιβλίο του Ιασύρ. Και εστάνθη ο ήλιος εν το μέσο του ουρανού
και δεν έσπευσε να δει ως μιας ολόκληρης ημέρας. Και τη αυτή ημέρα δεν υπήρξε ούτε πρώτερον ούτε ύστερον, ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου, διότι ο Κύριος επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Και επέστρεψαν ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετά αυτού εις το στρατόπεδο εις Γάλγαλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, συνευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο λαός Ισραήλ έχει φύγει μέσα από την Αίγυπτο, προχωράει επεκτηνόμενος προς τη γη την οποία ο Θεός του υποσχέθηκε, και ο Θεός είναι, αγαπητοί αδελφοί, πιστός, δεν ψεύδεται, και αυτό που είπε είναι αλήθεια, και ότι υποσχέθηκε στον άνθρωπο θα το εκτελέσει. Γι' αυτό να μην ολιγοπιστούμε ή να μην αμφιβάλλουμε ή να μην μπαίνει μέσα στις καρδιές μας ολιγοπιστία ή αδυναμία, ότι ό,τι είναι γεγραμμένο δεν θα εκπληρωθεί. Ό,τι είναι γεγραμμένο θα εκπληρωθεί. Ό,τι ο Λόγος του Θεού υπόσχεται στον άνθρωπο, ο Θεός θα το εκτελέσει. Αρκεί ο άνθρωπος να βρίσκεται βέβαια εκεί που ο Θεός θέλει, για να μπορεί να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά και να μπορεί να παίρνει από το Θεό αυτά τα οποία ο Θεός του έχει ετοιμασμένα και του δίνει. Επίσης θα πω ότι ό,τι ο Λόγος του Θεού, ό,τι ο Θεός σου έχει υποσχεθεί με τον τρόπο τον οποίο ξέρει εκείνος να μιλάει, πέρα από το Λόγο του, με προφητεία, με ενύπνιο, είναι καλό ο άνθρωπος όχι να το λησμονεί, αλλά να το ενθυμείται, για να παίρνει δύναμη, να παίρνει ισχύ, όταν η ώρα που έρχεται να αποκάμει, να ανανεώνεται, γιατί ο Θεός τίποτα δεν ξεχνάει, αδελφοί. Όλα τα θυμάται. Είναι Θεός τάξος και ξέρει ότι όταν έχει μιλήσει, γνωρίζει αυτός ότι όταν έχει μιλήσει θα το εκτελέσει. Πολλές φορές φαίνεται ότι δεν εκτελείται στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί εμείς δεν εσταθήκαμε σε αυτή τη θέση που ο Θεός ήθελε, ή να περιμένουμε ή να περπατήσουμε σε αυτή την οδό για να εκτελεστεί ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Εάν στεκόμαστε στην πίστη, ελέγχουμε τους εαυτούς μας, αν είμαστε στο θέλημα του Θεού και έχουμε τα αισθητήριά μας γυμνασμένα, ακόμα και όταν η φωνή του Θεού έλθει να μας πει στρίψε, πρόσεξε, κοίτα καλύτερα, η επιλογή την οποία έκανες δεν θα σε ωφελείς. Θυμάμαι κάποιον άνθρωπο, λέω τελευταία, για κάποιον ο οποίος τα είχε όλα, είχε και το Χριστό. Σημασία δεν είναι να τα έχεις όλα και να έχεις και το Χριστό. Σημασία είναι να έχουμε το Χριστό και να έχουμε τη ζωή. Έχεις το Χριστό, έχεις τη ζωή. Εάν δεν έχεις το Χριστό, δεν έχεις ζωή. Η ζωή, λέει, δεν μένει μέσα σου. Είχε όλα, είχε και το Χριστό. Αλλά όταν κάτι δεν πήγε καλά, έλεγε, αδερφέ Μιχάλη, τι δεν πάει καλά? Τι δεν πάει καλά, να τα βάλουμε κάτω? Πού είσαι, τι κάνεις, ποια είναι η προτεραιότητά σου, τι είναι αυτό το οποίο σε ενδιαφέρει σήμερα, τι είναι αυτό με το οποίο επασχολείσαι σήμερα, τι είναι αυτό που έχει φάει σήμερα μέσα από την καρδιά σου πιο πολύ χρόνο, πιο πολύ σκέψη, πιο πολύ μέρημνα, τι είναι αυτό? Αν καθημερινά, καλά, σήμερα μπορεί να έτυχε ένα γεγονός και έπρεπε να το σκεφτείς, να το επεξεργαστείς. Αλλά αν αυτό είναι η καθημερινότητά μας και απομακρυνόμαστε και την χάνει να ερχόμαστε έστω και κάθε μέρα εδώ στην εκκλησία, και το μυαλό μας να φεύγει, να πετάει, να μην μπορεί να καταλάβει τι θέλει το Πνεύμα του Θεού να μου λαλήσει. Και εγώ βεβαίως δηλώνω πρώτος ότι έχει συμβεί σε μένα. Ναι. Δεν το λέω έτσι, το λέω έχοντας πάθει. Να είσαι στην εκκλησία και να περιμένεις να σου μιλήσει ο Θεός, να έχεις προσευχηθεί ακόμα, αν θέλετε, να μας μιλήσει ο Θεός, και το μυαλό να τρέχει στις δουλειές, στις μέρημνες, στα παιδιά, στα άγχη, στις αμφιβολίες, στις αποφάσεις, και κλείνει η ομιλία, κλείνει το κήρυγμα και γυρνάει η γυναίκα σου και σου λέει, σου μίλησε ο Θεός, πότε, που είπε αυτό και αυτό, πότε το είπε αυτό? Εσύ προσπαθούσες να βρεις λύση. Τώρα όμως ο Θεός μίλησε και εσύ δεν πρόσεξες. Τώρα λέει, αδελφέ, τι να κάνω, τώρα πρέπει να γυρίσεις. Γιατί ο Θεός μίλησε και πρέπει να γυρίσεις πίσω, να βρεις ακριβώς που ήταν η φωνή του Κυρίου. Διπλός ο αγώνας.
μεγαλύτερη προσπάθεια. Γιατί? Όταν ο Θεός γνωρίζει καθέναν από μας προσωπικά, όταν ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα ωραίο σχέδιο για όλους μας, για όλους όσους αγαπάνε τον Κύριο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και είναι δίκαιος, καθώς και σε αυτό το οποίο διαβάσαμε φανερώνεται τη δικαιοσύνη του Θεού απέναντι σε ένα λαό. Και αυτόν τον λαό, έτσι, ο οποίος θα μας απασχολήσει σήμερα, είναι οι Γαβαονίτες. Βεβαίως ο Θεός έκανε μια τρομερή νίκη στον Ισραήλ. Πρέπει να προσέξουμε όμως εδώ πέρα ότι αυτή η τρομερή νίκη του Ισραήλ έγκυτο και ήρθε από τη στάση την οποία κρατήσαν οι Γαβαονίτες. Οι Γαβαονίτες, οι οποίοι ήταν και αυτοί μέσα, μέσα στους λαούς, το οποίο εκαλείται ο Ισραήλ να κατακτήσει. Όμως, και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς τους ανθρώπους, είναι η προτύπωση των ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας προς τα πού και σε ποια μεριά θα κλείνουμε, αγαπητοί αδελφοί. Διότι είτε περπατάμε με τον Χριστό και είμαστε με τον Χριστό, είτε βεβαίως αν αποφασίσουμε να περπατήσουμε με προς την άλλη οδό, είναι η οδό της απώλειας, είναι η οδός της φθοράς, είναι η οδός του θανάτου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως οι Γαβαονίτες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προείδαν. Και να προσευχηθούμε, αγαπητοί αδελφοί, πράγματι αυτό το καιρό να δούμε, να προειδούμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Έχουμε εξουσία σαν παιδιά Θεού να ζητήσουμε ο Θεός να φανερώσει σε μας τι είναι αυτό το οποίο πρόκειται να κάνει μαζί με μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε την εξουσία, διότι εκτός από παιδιά Θεού είμαστε και δούλοι του Θεού και δούλες του Θεού, αν κάνουμε όλο το θέλημα αυτού, αν τις εντολές αυτού κρατάμε, αν η αγάπη αυτού μένει μέσα μας και είναι εγκεχημένη δια Πνεύματος Αγίου μέσα μας. Τώρα όμως, λέει, δεν σας λέω δούλους μου, σας λέω φίλους μου. Μήπως θα κρύψω εγώ τίποτα από τον Αβραάμ, ο οποίος είναι φίλος μου? Βεβαίως θα αποκαλύψει ο Θεός στον Αβραάμ τον δούλο του, παύλα φίλο του, παύλα παιδί του Θεού, τι μέλει να κάνει. Και εμείς αυτό τον τελευταίο καιρό δεν θα πρέπει να περπατάμε όχι μόνο εν φαντασία, αλλά πολύ περισσότερο αναλογιζόμενοι το πώς ο Θεός και γιατί ο Θεός μπορεί να μην είναι μαζί μας, ή ήταν περισσότερο μαζί μας παλιότερα. Δεν είναι η ώρα αυτή, είναι η ώρα που πρέπει να σταθούμε, να ζητήσουμε και να καταλάβουμε ποια είναι η οδός στην οποία πρέπει να σταθούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούμε? Προς την εύκολη και γρήγορη ευλογία, ή προς τον καλόν αγώνα της πίστεως, αγωνιζόμενοι, μένοντες στερεοί, αμετακίνητοι σε αυτό το οποίο ο Θεός εντέλεται σε μας από την αρχή? Και τελευταία είχα μια συζήτηση με κάποιον αδελφό, τον οποίον βεβαίως τον εκτιμώ και τον αγαπώ, αλλά αγαπητοί αδελφοί, είναι η ώρα, όπως προείπα, που καλούμαστε να πάρουμε θέση σαν άτομα, σαν εκκλησία, σαν οικογένεια, να πάρουμε θέσεις. Και μίλησα με αυτόν τον αγαπητό αδελφό, ο Θεός να τον ευλογήσει πραγματικά, και μου έλεγε, γλυκά ξεκίνησε από μια εμπειρία που είχε, και φτάσαμε να συζητάμε αν τελικά το κάπνισμα είναι αμαρτία και το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και ένας άνθρωπος, λέει, που στάνθηκε έξω από την εκκλησία γιατί κάπνιζε και παρόλα αυτά αγωνιζότανε να μείνει, όταν ήρθε η ώρα της κοινωνίας πήγε έξω. Και τον είδα, μου λέει, αδελφέ, και τον ακολούθησα. Και του λέω, έλα εδώ, γιατί είσαι έξω? Λέει, να ξέρεις αδελφέ, καπνίζω.
και επειδή καπνίζεις δεν θα συμμετέχεις στην τράπεζα του Κυρίου. Λέει, αδελφέ, όχι, δεν θέλω να συμμετέχω, θέλω να αγιώ. Όχι, αδελφέ, φέρε μου ένα τσιγάρο. Παίρνει το τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Το ανάβω, λέει, και του λέω, αφού το ανάβω, εγώ δηλαδή τώρα δεν μπορώ να σταθώ στην τράπεζα. Και ο αδελφός βέβαια έχασε τη γη κάτω τα πόδια του. Και του λέω, αδελφέ, αυτό τώρα που μου λες, τι είναι. Τι είναι αυτό που μου λες. Εμείς έτσι μάθαμε, αυτά μάθαμε. Μαζί τα μάθαμε. Στο ίδιο θρανείο καθόμασταν. Άλλα άκουγες, άλλα άκουγα. Όχι, εγώ τη μάνα, την εκκλησία, τη μάνα εκκλησία που με γέννησε, δεν την αρνούμε. Αλλά τώρα βλέπω πολύ νόμο. Να το. Πρέπει να πάρεις θέση όμως τώρα σε αυτό. Πρέπει να πάρουμε θέση σε αυτό. Να μην ταλαντευτούμε, αλλά να προειδούμε και να προσευχηθούμε. Τι εντέλετε ο Θεός μετά τα αυτά. Εξημών, λέει, εξήλθαν, για να αποδεχτεί ότι δεν ήταν εξημών. Και αυτό θα αποδειχτεί εν τέλει. Μακάρι να μην είμαι εγώ, αλλά να πάρω τη θέση την οποία θέλει ο Θεός. Και οι γαβαονίτες έχουν καταλάβει ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Και αν δεν το έχουν καταλάβει, μέχρι κάποια στιγμή μπορεί να είχαν ταλαντευτεί, είδανε. Μπήκανε μέσα οι Ισραηλίτες και την Ιεριχώ την κατατροπώσανε. Πώς την κατατροπώσανε? Με ένα θαυμαστό τρόπο. Ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Ο Θεός έχει σκοπό να κάνει μεγαλεία. Ο Θεός έχει να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Τώρα έγκυται σε εμάς, τα πιστεύουμε? Τα πιστεύουμε ότι θα τα δούμε? Τα περιμένουμε να έρχονται? Τα βλέπουμε? Και αν είμαστε έτσι, μπαίνει ο Θείος και Άγιος Φόβος στην καρδιά μου να είμαι για να τα δω. Να έχω πάρει καλή επιλογή και όταν θα γίνονται να τα απολαμβάνω. Όχι σαν ένας επισκέπτης, όχι σαν ένας ξένος, αλλά σαν ένα παιδί γνήσιο του Θεού, αγιασμένο και καθαρισμένο και πλημμένο με το αίμα του. Αλληλούια. Γνήσιο τέκνο, συμμέτοχος όλων αυτών των οποίων ο Θεός πρόκειται να κάνει. Ήσαμε ένας άνθρωπος ο οποίος, έχοντας λάβει λάθος απόφαση, ακόμα και ευρισκόμενος μέσα στο περιβάλλοντα αυτό χώρο, να μην αντιλαμβάνομαι τι ο Θεός έχει κάνει και πώς εργάζεται. Γιατί είμαι εδώ από συνήθεια ή από οτιδήποτε άλλο, πλην από τον Άγιο Φόβο, τον οποίο ο Θεός επιθυμεί να χτίσει μέσα στις καρδιές μας, για να μπορούμε να δούμε αυτό το οποίο θα κάνει. Δόξα στον Κύριο. Τα βάζουν κάτω λοιπόν οι γαβαονίτες με ένα σχέδιο που μπερδεύει τους Ισραηλίτες, έντεχνο, έξυπνο, θα λέγε κάποιος, ικανό στην αδυναμία του λαού του Θεού να κερδίσουνε αυτό το οποίο να ζητάνε. Γιατί εδώ βρέθηκε ο Ιησούς του να βγει σε αδυναμία. Και είπε, και λέει ο Λόγος του Θεού, και εδέχθησαν τους άντρας εξαιτίας των εφοδίων αυτών. Αυτοί οι άνθρωποι τι κάνανε? Ενώ ήταν κοντά, το έχουμε διαβάσει, φορέσανε ρούχα παλιά, βάλανε ξερά ψωμιά στην τσέπη τους, σκισμένους ασκούς, τους βρίσκουνε. Λέει, εμείς ερχόμαστε, αυτό πολύ μακριά, δεν έχουμε. Κοιτάνε με τα μάτια τους Ισραηλίτες, μην κρίνεις με την όψη, λάνθος θα κρίνεις. Μην κρίνεις με, ακόμα με την γνώση, λάθος θα κρίνεις. Μην κρίνεις γιατί έχεις εμπειρία, εμπειρικός, λάθος θα κρίνεις. Τίποτα δεν είναι ίδιο στη ζωή σου, τίποτα δεν είναι ίδιο. Μα το έχω ξαναπεράσει αυτό. Όχι, λάθος. Δεν το έχεις ξαναπεράσει. Εάν δεν το ζυγίσεις σωστά, θα δεις ότι κάνεις λάθος, δεν το έχεις ξαναπεράσει. Καινούργια πράγματα ο Θεός κάνει. Νέα έρχονται μπροστά μας. Και κάθε ένα πρέπει να το εξετάσουμε. Με γνώμονα βέβαια το Λόγο του Θεού. Οι Ισραηλίτες δεν ρωτάνε τον Κύριο. Βλέπουν όλα αυτά γύρω τους, κατά την όψη. Θα είναι αυτοί, πόσες μέρες θα περπατάνε. Και νύχτες
Έλα να κάνουμε συνθήκη μαζί τους. Οπ! Με ποιον θα συμπορευτείς? Με ποιον θα κάνεις συνθήκη? Ποιος είναι αυτός τελικά με τον οποίο μπορείς να συμπλέψεις? Σε ποιον ζυγό έβαλες το κεφάλι σου? Με ποιον συνεργάτη συνεργάστηκες? Εξέτασες, δοκίμασες, αλλά πιο πολύ να πω, αδελφοί, ρώτησες τον Κύριο. Τον Κύριο το ρώτησες. Και τι σου είπε? Τι σου είπε? Πήγα μια μέρα και είχα βάλει αυτό, ότι αν έρθει η Κυριακούλα από το άλλη, την άλλη πόρτα, αυτό είναι το σημείο. Αυτό είναι το σημείο. Κυριακούλα, την αγαπάω πάρα πολύ. Μπορεί πολύ, επειδή είναι πρώτη-πρώτη, να τη βάζουν σε σημείο. Θα είναι η Κυριακούλα μπροστά δεξιά σήμερα? Θα είναι. Κατά 95% θα είναι. Δεν είναι αυτό. Όταν ερχόμαστε εδώ, αγαπητοί αδελφοί, μιλάει ο Θεός. Μιλάει ο Θεός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί θα μιλήσει ο Θεός με τους ανθρώπους τους οποίους έχρισε το Πνεύμα του Θεού, με τους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουμε το πολίτευμα αυτών, και καλά θα κάνουμε να έχουμε προοφθαλμών το πολίτευμα αυτών, γνωρίζοντας ότι ο Θεός χρησιμοποιεί το στόμα τους. Αλλά αν δεν γίνει τώρα, γιατί πάει παρά 20, εντάξει, δεν θα γίνει τώρα, έχουμε κι άλλη ώρα, την ώρα της προσευχής, της εξήτησης. Και ξέρετε κάτι, ευχαριστούμε το Θεό. Σας παρακαλώ να βγει ευγνωμοσύνη σήμερα στο Θεό από τις καρδιές μας όταν θα μείνουμε στην προσευχή. Γιατί Κύριε, μιλάς ανάμεσά μας. Μιλάς την ώρα που γονατίζουν τα παιδιά του δημοτικού, μιλάς του γυμνασίου, μιλάς του λυκείου, μιλάς στην νεολαία, μιλάς στην εκκλησία σου, μιλάς. Αλληλούια. Έχουμε χαρά γιατί μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Και μηγαίνει το, αγαπητοί αδερφοί, να σταματήσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Θεού, του Αγίου. Περιμένουμε αποσκεύει αγιασμένα, καθαρά, άγια, να μιλήσει ο Θεός, και μιλάει. Σου έχει μιλήσει ο Κύριος, αλληλούια. Με το όνομά σου μιλάει ο Κύριος. Αυτό είναι θαυμαστό. Η έμου μου είπε εμένα την πρώτη φορά και έλεγα να ανοίξει γη να με καταπίει. Πήγαινα στην εκκλησία της Λούτσας για πρώτη φορά, δεν με ήξερε κανένας, δεν ήξερα κανέναν, και σκεφτόμουν δύο μεγάλα ατυχήματα που είχα στη ζωή μου πριν γνωρίσω τον Χριστό. Μία με τη μηχανή που είχα και έπεσα, και άλλο ένα σε κάποιες ασκήσεις με τα όπλα του καραβιού που ήμασταν, που υπηρετούσα, και τα σκεφτόμουν, τα έφερα στο μυαλό μου. Τώρα γιατί τα είχα φέρει δεν θυμάμαι κιόλας. Και όταν μπήκα και κάθεσα στο τελευταίο έδρανο και γονάτισα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός Υιέ μου. Δεν είναι μόνο αυτές οι δύο φορές που σε έσωσα από βέβαιο θάνατο. Είναι και άλλες τις οποίες εσύ δεν γνώρισες, αλλά εγώ μπήκα γέφυρα και περπάτησες από πάνω χωρίς να αντιληφθείς. Και έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Κύριε, έτσι γίνεται, αδελφοί. Έτσι γίνεται, αλληλούια. Αυτό κάνει ο Θεός. Όταν είμαστε στο θέλημά Του, όταν είμαστε μέσα στη βουλή τη δικιά Του, μη φοβάσαι. Όταν είσαι καθαρός, όταν φυλάς το σκεύος σου, όταν αγωνίζεσαι να χωράει η καρδιά σου όλους τους αδελφούς, ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν η μέρημνά σου είναι να εκτελέσεις τις εντολές του Θεού, μη φοβάσαι, ευχαριστούμε τον Θεό. Μη φοβάσαι. Τα έχει ετοιμάσει όλα αυτός. Είναι έτοιμα. Και όποιος άνεμος βίος αν ξεσηκωθεί εναντίον σου, όταν εσύ καθαρίζεις τον εαυτό σου και ζητάς την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, αυτή θα εκτελεστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, το πιστεύουμε αυτό το βράδυ. Πιστεύουμε, Κύριε, ότι έχεις ετοιμάσει την οδό για μας. Πιστεύουμε, Κύριε, ότι ό,τι και να υψωθεί, δύνασε να το χαμηλώσεις. Πιστεύουμε, Κύριε. Και ήθε να μπει μέσα πίστη στην καρδιά μας για να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού. Και να μην μπλέξουμε έχοντας πάνω απ' όλα, πιο πάνω μάλλον απ' όλα, την κρίση μας, τη σκέψη μας, την εμπειρία μας,
τη γνώση μας. Κάνανε λάθος οι Ισραηλίτες, προς αγαθό αποτέλεσμα στους Γαβαονίτες. Και τους εξηγούνε μετά βέβαια, γιατί αυτό δεν κράτησε για πολύ. Όταν ήρθε η ώρα, ευχαριστούμε τον Θεό, λέω, τι λέτε, τι μας είπατε, εσείς μας είπατε ότι είστε από εκεί. Ναι, σας το είπαμε, αλλά προσέξτε να δείτε τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, η οποία δεν ήταν μικρή πόλη όπως διαβάσαμε. Αντιθέτως ήταν μια μεγάλη πόλη, όπως είπαν όλοι οι άλλοι βασιλιάδες. Ήταν μια, λέει, από των βασιλικών πόλεων. Είχε δομή, είχε πλούτο ίσως. Και πάντες οι άντρες αυτοί ήταν δυνατοί. Δεν είχαν, ας πούμε, έλα να μετρηθούμε, 80 γυναικόπαιδα και 20 άντρες. Πού πάτε ρε παιδιά, εντάξει, άστο, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Όχι. Είχαν άντρες δυνατοί. Πόλη βασιλική, άντρες δυνατοί, πιο μεγάλοι από τις άλλες πόλεις. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι οδηγούνται και διοικούνται από ένα άλλο πνεύμα που ήρθε ο Θεός να μας βάλει μέσα στην καρδιά μας. Και λέει, αποκρίθησαν προς τον Ιησού λέγοντες, επειδή οι δούλοι σου έμαθαν με τα πληροφορίας όσα ο Κύριος, ο Θεός σου, διέταξε στον δούλον αυτού Μωυσή. Έμαθε με πληροφορία. Δεν μου το είπε ένα παπαγαλάκι, συγχωρέστε με για την έκφραση. Πληροφορηθήκανε, σπεύσανε, εντρυφήσανε κάτι από κάπου, τους ήρθε μια πληροφορία που την εκτιμήσανε. Μια πληροφορία που έλεγε τι είπε ο Θεός στον δούλο του, τον Μωυσή, για σε εσάς. Αλληλούια. Και μετά να δώσει, λέει, σε εσάς πάσα τη γη και να ελοξολοθρεύσει έμπροστα σε εσάς πάντα στους κατοίκους της γης. Δια τούτο εφοβήθημεν από εσάς φόδρα για τη ζωή ημών και κάναμε το πράγμα τούτο. Μπήκε μέσα στην καρδιά τους άγιος φόβος. Φοβηθήκανε για αυτά τα οποία ο Θεός έχει υποσχεθεί και προτιμήσανε καλώς, ευχαριστούμε τον Κύριο, να πάσχουνε με τον λαό του Θεού, να υπηρετήσουνε μέσα στο λαό του Θεού και να μην τον πολεμήσουνε. Τι ωραία θέση, αγαπητοί αδερφοί, τι ωραίες καρδιές. Δεν ξέρω, εμένα το διάβαζα και έλεγα, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε με τις πληροφορίες τις Άγιες να τις καταλαβαίνω. Τις πληροφορίες που έχεις ετοιμασμένες για μένα, να τις ακούω. Γιατί αγαπητοί αδελφοί, είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Και φαντάρος χωρίς πληροφόρηση, πολεμιστής χωρίς τις διαβιβάσεις, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να επιτευχθεί στόχος. Δεν μπορεί να κυριαρχήσει σε μάχη. Δεν μπορεί να κατακτήσει εδάφη. Μα είναι καλός πολεμιστής, μα έχει πύρα, μα έχει όπλα. Ναι, αλλά δεν έχει πληροφορία. Ένα από το μεγαλύτερο κομμάτι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η αντικατασκοπία, η πληροφόρηση. Ήταν να σπάσουν οι κώδικες επικοινωνίες του εχθρού. Να μην μπορούν να πληροφορούνται ή να γνωρίζουμε τι πληροφορία έχει ο εχθρός. Αλλά πολύ περισσότερο να λαμβάνουμε πληροφορία για να πετυχαίνουμε το στόχο μας. Χωρίς πληροφόρηση του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορείς να φτάσεις. Δεν μπορώ να φτάσω. Και θα πω και κάτι εδώ. Προείπα ότι ο Θεός θα μας μιλήσει μέσα από το Λόγο Του με τους δούλους του Θεού και τους κεχρισμένους Του και είναι αλήθεια. Αμήν. Προείπα ότι το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο, είναι αυτό που όταν θα μείνουμε εδώ και θα εξητήσουμε τη φωνή Του και την οδηγία Του, θα μας τη δώσει. Αμήν. Το έχουμε γευτεί, αδερφοί, έτσι είναι. Μα η αλήθεια, πιστεύω, κατά την ταπεινή μου κρίση, είναι εγώ να είμαι στη θέση που θέλει ο Θεός. Να βρίσκομαι εκεί, στον τόπο που ο Θεός πληροφορεί δια Πνεύματος Αγίου, δόξα στο όνομα του Κυρίου.
Και αυτός ο τόπος δεν είναι κανένας άλλος από την προσευχή, αγαπητοί αδελφοί. Από την αφιέρωση, από την ανάγνωση του Λόγου του Θεού στο σπίτι μου. Από την καθημερινή μου τρυφή με τα Άγια Πράγματα του Θεού. Κύριε, βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας να μπορούμε να σταθούμε έτσι όπως Εσύ θέλεις. Και να μην αναγκάζεσαι για να μας πιστοποιήσεις και να μας δείξεις αυτό που θέλεις να μάθουμε, να ανατρέπεις ακόμα και την φυσιολογική πορεία μας αυτήν εδώ τη ζωή. Δηλαδή να επιτρέπεις εμπόδια, δυσκολίες, για να βγεις μετά στο τέλος και να πεις «Α, παιδί μου, το ξέρω ότι ο Θεός έτσι θα το έκανε και... Ναι, μα αφού, γιατί ταλαιπωρήθηκες? Το έμαθες, αλλά γιατί έπαθες? Γιατί έπρεπε να πάθεις για να μάθεις? Όταν ο Θεός σου είπε και μπορεί και σου λέει ποια είναι η οδό. Ζήτησα, λέει κάποιος, τη φωνή του Θεού και την εξεζήτησα. Για να δω αν αυτό που έχω σκεφτεί να κάνω είναι σωστό. Και τι, δεν σου μίλησε ο Θεός? Δεν ξέρω, αδελφέ μου, να γι' αυτό θέλω να με βοηθήσεις και εσύ. Τι έγινε? Να, λέει, την ώρα, λέει, που προσεύχομαι, πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο και μια λέξη, λέει, έτσι, μια ξένη λέξη έρχεται στο στόμα μου. Τι, λέει, τη θυμάσαι να μου την πεις? Μου λέει, πρέπει να είναι ρώσικη, μου λέει. Λέω, ρώσικα δεν ξέρω, να μπούμε στο Google να δούμε. Μου λέει, βάσανα. Λέω, πώς? Βάσανα. Α, βάσανα, λέω, βάσανα. Δεν είναι ρώσικη, του λέω, ελληνική είναι. Τι ελληνική? Λέω, βάσανα. Βάσανα. Αμάν, βάσανα, λέει, ναι. Τον πλήρωνε ο κύριος με Πνεύμα Άγιο, του έλεγε βάσανα και αυτός λέει, κάτι μου λέει στα ρώσικα, δεν καταλαβαίνω. Βάσανα, αδελφέ, μην πας, βάσανα θα έχεις. Σταμάτα εκεί που είσαι και περίμενε τον Κύριο. Βάσανα δεν είναι ρώσικη, είναι ελληνική λέξη και λέει, σημαίνει ταλαιπωρία. Σημαίνει ταλαιπώρια, σημαίνει βάσανα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, μιλάει ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, μιλάει ο Θεός. Τότε που είχαμε να χτίσουμε στο σπίτι, θυμάμαι το στο Πολυδέντρι, και εμένα έτσι μου έλεγε ο Θεός μια κουβέντα. Μια λέξη μου έλεγε. Μαχαναΐμ. Αυτό δεν είναι ελληνικό, είμαι βέβαιος, έτσι. Μαχαναΐμ. Λέω, τι σημαίνει Μαχαναΐμ? Τι να λέει, το ποιο να ρωτήσω και πού να δω. Λέω, μήπως είναι αραβική, μήπως είναι εβραϊκή. Και πάω πραγματικά στο κείμενα τα εβραϊκά, εν πάση περιπτώσει, ψάχνω, βρίσκω και οδηγούμε μέσα στη γραφή. Υπάρχει η Μαχαναΐμ, η οποία είναι η γη για δύο χτήτορες. Ο αγοράζων οικόπεδο με δύο κυρίους. Η προσευχή μου, ξέρετε ποια ήτανε? Να το πάρω μόνος μου το οικόπεδο ή να το αγοράσω με κάποιον άλλον. Και προσευχόμουν και προσευχόμουν και προσευχόμουν και μου λέει ο Θεός Μαχαναΐμ. Δύο χτήτερες ενός οικοπέδου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και προχώρησα με τη χάρη του Θεού. Μιλάει ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί. Μιλάει. Αρκεί να είσαι στη θέση που θέλει ο Θεός να σε πληροφορήσει. Και ο άνθρωπος ο οποίος πληρούται Πνεύματος Αγίου, όχι μόνο του μιλάει ο Θεός, αλλά τον θεραπεύει και ο Θεός. Ξέρετε τι έμαθα τώρα τελευταία? Μιλάγα με έναν αδελφό, του είπα ένα περιστατικό το οποίο έμαθα και για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ ξακουστός νευροχειρούργος στην Αμερική, ο οποίος είχε τις δικές του θεωρίες βέβαια, ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι, μόνο ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι. Οι νευρώνες, όλα τα κύτταρα του εγκεφάλου, αυτά οδηγούν τον άνθρωπο, είναι οι ουσίες, είναι ό,τι υπάρχει μέσα, η χημεία μέσα στο κεφάλι, αυτό διοικεί τον άνθρωπο. Και επέτρεψε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να πάθει καλπάζουσα εγκεφαλική μηνυγκίτιδα. Η γλυκόζη είχε πέσει στον εγκέφαλό του μέσα, ενώ το φυσιολογικό είναι 100, στα 80 με 60 μετρημένα ο άνθρωπος πια σταματάει να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία, κρίση, σκέψη, επικοινωνία με το περιβάλλον. Αυτός είχε ένα. Και τελικά, μετά από 7 μέρες, και ενώ ήταν σε κόμμα, επανέρχεται. Όχι μόνο επανέρχεται, θεωρείται
ιατρικό θαύμα, γιατί θεραπεύεται, αλλά κατά τη διάρκεια που ήταν σε κόμμα, ο άνθρωπος αυτός είχε μεταθανάτια εμπειρία, η οποία είπε, κατέριψε όλη του τη γνώση και όλη του τη θεωρία που ο ίδιος θέσπισε πάνω στους νευρώνες και στα εγκεφαλικά κύτταρα. Και είπε τώρα ότι όχι, δεν είναι το μυαλό του ανθρώπου, είναι το πνεύμα του και η ψυχή του, η οποία καλείται να ζήσει αιώνια μέσα στην παρουσία του Θεού. Πολλά είπε, ένα συγκράτησα, που είναι αγάπη, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μια εμπειρία η οποία είναι πάρα πολύ συγκλονιστική πραγματικά, αλλά εν τέλει του φανερώθηκε ο Θεός της αγάπης. Δεν είμαστε μακάρι που το καταλάβαμε σήμερα αυτό? Δεν είμαστε μακάρι που το γευόμεστα μέσα στην καθημερινότητά μας αυτό, που είμαστε εδώ και γνωρίζουμε ότι μας αγαπάει ο Χριστός, ότι τόσο πολύ μας αγάπησε που έδωσε το παιδί του? Δεν είμαστε μακάρι? Δεν είμαστε μακάρι όταν γονατίζουμε και προσευχόμαστε δια Πνεύματος Αγίου, και ένας αδελφός πάλι της ιατρικής, γραμμένα είναι αυτά, αδελφός έκανε κάποιες μελέτες με ανθρώπους οι οποίοι είναι αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, και ενώ προσευχόντουσαν εν Πνεύματι Αγίο, τους έπαιρνε εγκεφαλογραφήματα, τους είχε καλώδια στο κεφάλι, έκανε αξονικές, και ξέρετε τι διαπίστωσε, γραμμένα είναι αυτά, ότι την ώρα που ο άνθρωπος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, ενεργοποιούνται κάποιες δομές του εγκεφάλου που μέχρι τώρα στην επιστήμη είναι απενεργοποιημένες, και εκχαίουν ουσίες για την ίαση του σώματός μας. Αλληλούια! Για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Είσαι τέλειος, Κύριε! Αλληλούια! Και τα πάντα εν σοφία επί είσες. Ευχαριστούμε τον Κύριο και θέλουμε αυτή την πληροφορία, αγαπητοί αδελφοί, να έρχεται σε εμάς και να την ζυγίζουμε σωστά. Και οι Γαβαωνίτες την ζύγισαν σωστά. Είχε αποτέλεσμα? Πώς δεν είχε? Εναντιώθηκαν όλοι οι γείτονες, όλοι οι βασιλείς. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά καθώς φαίνεται δεν εναντιώνονται εναντίον του Ισραήλ, αλλά εναντίον των Γαβαωνιτών. Αλλά οι Γαβαωνίτες έχουν πάρει καλή απόφαση. Αλληλούια! Έχουν κάνει συνθήκη με τον Θεό. Έχουν δεχθεί να υπηρετούν το λαό του Θεού. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, έχει αντιμυστία. Αλληλούια! Και στους Γαβαωνίτες ακόμα θα έχει αντιμυστία. Κάνε μας, λέει, ξυλοκόπους, κάνε μας εκεί να κουβαλάμε το νερό σου, κάνε μας να είμαστε δούλοι μέσα στον οίκο του Θεού σας. Αυτά ο Θεός τα βλέπει και θα ανταποδώσει. Ακόμα και για ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος θα υπάρξει μισθός. Ακόμα και για τους Γαβαωνίτες, γιατί αυτός είναι ο Θεός, δίκαιος. Ο θρόνος του Θεού είναι πάνω στη δικαιοσύνη χτισμένος. Και καθώς οι άνθρωποι αυτοί εναντιώνονται εναντίον των Γαβαωνιτών, οι Γαβαωνίτες έχουν ισχυρά προστασία. Αλληλούια! Τη μάχη δεν θα τη δώσουν αυτοί. Τη μάχη θα τη δώσει ο ίδιος ο Θεός για αυτούς. Ποιος το περίμενε? Ποιος το περίμενε? Ποια ήταν η εξέλιξη? Και καθώς συνάγονται όλοι αυτοί γύρω από τους Γαβαωνίτες, οι Γαβαωνίτες στέλνουν αντιπροσώπους και λέει, ελάτε, Ιησού τον Ναβί, έρχονται εναντίον μας, σπεύσε προς βοήθειά μας. Και ο Ιησούς τον Ναβί αυτό κάνει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Στρέφει προς βοήθεια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι με αυτά τα μέσα προσπάθησαν να ξεγελάσουν και το κατάφεραν το λαό του Θεού προς ευλογία αυτών. Ο Θεός όμως είναι δίκαιος, ευχαριστούμε τον Κύριο, και στην καρδιά του Ιησού του Ναβί θα βάλει να υπερασπιστεί το λαό αυτών. Μη φοβάσαι λοιπόν,
όταν θα θέσεις τον εαυτό σου, όταν θα θέσεις την οικογένειά σου, όταν όλοι μας θα πέσουμε κάτω από την προστασία του Κυρίου, αυτός θα μας υπερασπιστεί, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι γίνεται, πόλεμος, ε? Αλλά και ο Ιησούς του Ναβί πλέον θα ρωτήσει και τον Κύριο, ε? Και ο Κύριος θα του μιλήσει, όπως θα σου μιλήσει και σένα σήμερα, αν βρίσκεσαι σε μάχη και σε πόλεμο, αν βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, αν βρίσκεσαι σε τέλμα ή σε πρόβλημα. Είναι ο ίδιος Θεός ο οποίος μίλησε τότε, θα μιλήσει και σήμερα. Όπως είπε στον Ιησού τον Ναβί, μη φοβηθείς από αυτούς, διότι παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου. Δεν θέλεις να θείε μπροστέ σου ουδείς εξ αυτών. Αλληλούια! Σήμερα θα σου μιλήσει ο Θεός και εύχομαι και προσεύχομαι να μας μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, για να μας βεβαιώσει για άλλη μία φορά ότι ο φόβος μας δεν είναι προϊόν, ότι δεν ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε, αλλά είναι προϊόν του εχθρού της ψυχής, της ολιγοπιστίας της καρδιάς, για να μας κάνει να αμφιβάλλουμε και να φοβηθούμε και να οπισθοχωρήσουμε. Ή το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, αλληλούια, ευλογημένο εις τους αιώνες. Μην φοβηθείς από αυτούς. Εγώ θα είμαι ο υπερασπιστής σου. Εμού είσαι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Αλληλούια. Και έτσι ο Ιησούς του Ναβί θα ανέβει στον πόλεμο εναντίον όλων αυτών οι οποίοι σταθήκανε απέναντι στους Γαβαονίτες, και θα αρχίσει μια σφοδρή μάχη, την οποία ο Θεός, ο οποίος θα την αρχίσει, ο Θεός και θα την τελειώσει. Θέλει όμως τους μαχητές του να είναι εκεί. Σε θέλει να είσαι εδώ. Με θέλει να είμαι εδώ. Όχι απόν, παρόν στο κάλεσμα του Κυρίου. Όχι απόν σε αυτή την παρουσία την οποία θα πάρει το Πνεύμα το Άγιο από τις επάλξεις του Κυρίου, αλλά να πούμε παρόν και παρούσα, Κύριε, μέσα σε αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να κάνει μαζί με εμάς. Παρόν λοιπόν ο λαός του Θεού άρχισε να μάχεται, να κατατροπώνει τους εχθρούς, και ο Κύριος να συνδράμει μαζί τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όσους δεν προλάβανε να σκοτώσουνε, άρχισε να πέφτουν από τον ουρανό χαλάζιε. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Θεός. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Θεός. Είναι Θεός εκπλήξεων. Και ξέρετε κάτι, θα κάνει πολύ μεγαλύτερα και περισσότερα από αυτά που εμείς νοούμε ή ζητούμε. Αυτό είναι το γεγραμμένο. Μπήκανε μέσα στη γη της επαγγελίας, τους μαθαίνει έναν τρόπο, κερδίζουν και πέφτει τα τείχη της Ιεριχώ. Πώς έπεσαν? Θαυμασίως, εξαισίως. Ακόμα μιλάνε οι άνθρωποι για το πώς πέσανε και ψάχνουν να βρούνε. Εμείς ξέρουμε ότι αυτή ήταν η βουλή του Θεού. Αλληλούια. Εδώ πώς θα γίνει να τους νικήσει όλους και να μην μείνει κανένας από αυτούς? Τρέχουμε από πίσω τους να τους σκοτώσουμε, αλλά θα προλάβουμε πριν νυχτώσει. Θα νυχτώσει, θα κρυφτούνε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πρώτον, θα ανοίξει ο ουρανός και θα πέφτει χαλάζι. Αλληλούια. Και θα είναι, ξέρετε, κατευθυνόμενα βλήματα. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Καλά, έπεφτε χαλάζι. Μόνο τους εχθρούς του λαού του Θεού. Οι Ισραηλίτες γιατί δεν τρώγανε καμία στο κεφάλι? Ήταν κατευθυνόμενα βλήματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε τώρα φτιάξει άνθρωποι μετά από 2.500 χρόνια. Κατευθυνόμενα βλήματα. Ο Κύριος ήξερε να πετάει το χαλάζι από τον ουρανό κατευθυνόμενο στους εχθρούς του λαού του. Μα δεν θα προλάβουμε να τους τα αποτελειώσουμε όλους. Θα κρυφτούνε, θα έχουμε κι άλλη μέρα πόλεμο. Τι να κάνουμε? Ας προσευχηθούμε να μην δύσει ο ήλιος. Αλληλούια. Έχει περάσει καμιά φορά από το μυαλό σου να κάνεις καμία προσευχή για το αδύνατο? Αλληλούια. Για το αδύνατο. Θέλω να γυρίσουν τα παιδιά μου στην εκκλησία. Προσευχή σου για το αδύνατο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προσευχή σου για το αυτό το οποίο δεν έχεις αναλογιστεί ή σκεφτεί πώς θα γίνει. Προσευχή σου για αυτό το οποίο σου φαίνεται ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί. Αλληλούια.
Τι είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να εκτελεστεί? Προσευχή σου και ο Θεός θα βρει τρόπο και θα το κάνει. Αλληλούια. Και εμείς θα μείνουμε όσο ονειρευόμενοι. Ασταθεί στη Θήλια επί τη Γαβαών και εσύ Σελήνη επί τη Φάραγγα Αιαλών. Σταμάτα Ήλιε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί πρέπει να τελειώσει η μάχη. Κράτησε τον ήλιο στον ουρανό, στη μέση. Σταμάτησε το φεγγάρι, σταμάτησε να γίνεται αυτό το οποίο έχεις πει απαρχής. Γιατί ο λαός σου θέλει να πάρει νίκη και η νίκη να είναι μεγάλη, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και καλούμαστε να προσευχηθούμε αυτό τον καιρό για το αδύνατο. Και ποιο είναι το αδύνατο? Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Θεού μέσα στην πατρίδα μας, μέσα στις πόλεις μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στη ζωή μου, όχι όπως εχθές και προχθές. Δόξα στον Κύριο, έτσι θέλω. Βοήθησέ με, Κύριε, να δω το αδύνατο να εκτελείται από το δυνατό χέρι το δικό σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ναι, ο ήλιος σταματάει. Και αυτό θα κάνεις, Κύριε. Και αυτό και μεγαλύτερα από αυτά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα είμαι μαζί σας. Εσείς θα προσεύχεστε και μέσα από εσάς θα εκτελώ. Δεν ξαναακούστηκε, λέει ο Λόγος του Θεού, άνθρωπος να μιλήσει έτσι και να γίνει. Γίναν όμως ακόμα πιο σπουδαία πράγματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθαν άνθρωποι από το θάνατο πίσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εξαπλώθηκε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλα τα έθνη. Αδύνατον. Εκατομμύρια άνθρωποι γίνανε μέτοχοι του Πνεύματος του Αγίου και δοξάζουν τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Αδύνατον. Αλληλούια. Αλλά περιμένουμε ακόμα πιο μεγάλα και δυνατά πράγματα, τα οποία είναι έτοιμος ο Θεός να κάνει, αρκεί ο λαός του Θεού να τα εξητήσει. Αγαπητοί αδελφοί, η νύμφη λέει ελθέ Κύριε. Το πνεύμα λέει ελθέ Κύριε, αλληλούια. Και κάτω από αυτό το πνεύμα διοικούμενοι όλοι εμείς, οι άνθρωποι των εσχάτων ημερών, θέλουμε να δούμε τα θαυμάσια του Κυρίου μέσα στη γη των ζώντων, αλληλούια. Τα πιο μεγάλα, τα πιο θαυμάσια. Και όσο θα τα βλέπουμε εμείς να χαμηλώνουμε, και όσο θα τα βλέπουμε εμείς να δοξάζουμε, να υψώνουμε το όνομα του Κυρίου. Ποιος θα δοξάσει τον Κύριο? Ποιος θα υψώσει το όνομα του Κυρίου? Από ποιον θα λάβει ένο τιμή και προσκύνηση ο Άγιος Θεός, ο οποίος εχαρίστηκε εις εμάς? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Από μένα, Κύριε, να πούμε σήμερα. Εγώ θα σου αποδίδω τη δόξα που σου ανήκει, την τιμή, την προσκύνηση, τη λατρεία από πρωίας. Έσω μαζί μου, Κύριε, πλήρωνέ με πνεύμα Άγιο, Κύριε, γέμιζέ με μόνο με την παρουσία σου και ξέρω ότι εκεί πλέον και για μένα, όπως και για τον Ιησού του Ναβί και τον λαό του Θεού, θα σταματήσει ο χρόνος, θα πάψει η μέρα, θα πάψει η νύχτα, γιατί μέσα στην παρουσία του Θεού σταματάνε τα πάντα και ο άνθρωπος απολαμβάνει τη δόξα του Άγιου και του αληθινού Θεού, δόξα στον Θεό. Και μη μου πεις ότι δεν το έχεις γευτεί αυτό. Μη μου πεις ότι δεν έχει σταματήσει ο χρόνος και για σένα, ναι. Όταν κοιτάμε στις προσευχές ότι από τις 8 έφτασε 2 και δεν έχουμε καταλάβει τι έγινε. Και δεν θα ξεχάσω μια φορά που είχαν έρθει οι γονείς μου στο σπίτι, καινούργοι είμαστε στην πίστη, και αφού είπαμε διάφορα, έτσι είναι ο άνθρωπος. Λέει διάφορα, μετά περνάει και η ώρα, λες, φάγαμε, είπαμε, άντε δόξα τον Κύριο τώρα να φύγουμε. Και ξεχνάμε για ποιον μαζευτήκαμε, για ποιον έπρεπε να μιλήσουμε, τι έπρεπε να κάνουμε, και σε αυτό έχω πέσει, όπως και εσείς, ίσως κάποιοι από εσάς. Εκείνη την ώρα λοιπόν, λίγο πριν φύγουν οι γονείς μου, λέω, καθίστε να κάνουμε μια προσευχή πριν φύγετε. Η ώρα 10 παρατέταρτο το βράδυ. Μείναμε μέχρι τις 1:15 αγώνατα. Αλληλούια. Ο χρόνος σταμάτησε. Η παρουσία του Κυρίου μας πλημμύρισε. Οι καρδιές μας σπάσανε. Οι προσευχές ήταν διαδοχικές ο ένας με τον άλλον. Οι προφητείες ήταν διαδοχικές ο ένας μετά τον άλλον. Και η παρουσία του Θεού μας καθήλωσε κάτω στα γόνατα μέχρι τις 1 το βράδυ. Και εκεί ο χρόνος σταμάτησε. Και έγινε ακριβώς το ίδιο
θέλω να πιστεύω. Μια νίκη πήρε ο Ιησούς του Ναβί, γιατί σταμάτησε ο χρόνος. Εκείνο το βράδυ ο Θεός μας έδωσε μια νίκη. Αλλά ο Θεός είναι έτοιμος να μας χαρίσει τα πάντα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί σε εμάς εδόθησαν οι μέγιστες και οι τίμιες επαγγελίες. Εις εσάς εχαρίστη Ιησούς Χριστός, και Αυτός ανεστημένος. Αμήν. Δόξα τον Κύριο.